Βρισκόμαστε σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή για το φλέγον ζήτημα της οπαδικής, όπως συνηθίσαμε να τη λέμε, βίας. Μάστιγα και πληγή η βία, που μολύνει τον αθλητισμό και τις αξίες του, που διώχνει τον κόσμο από τα γήπεδα, που οπλίζει τα χέρια νέων ανθρώπων σε δολοφονίες που τελικά και που σκοτώνουν. Ο αθλητισμός και ειδικά το ποδόσφαιρό μας έχει βάναυσα ταλαιπωρηθεί και εν τέλει απαξιωθεί από συμπεριφορές χούλιγκανς που στόχο έχουν την αποσταθεροποίηση του χώρου για λόγους που προφανέστατα εξυπηρετούν αλότρια με τον αθλητισμό σφαίροντα. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να προστατεύσει τους πολλούς πολίτες αλλά και τους εργαζόμενους, όπως είναι σε κάθε χώρο, αλλά και τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε την ηρεμία και το πράττουμε ήδη με 7 κέρες παρεμβάσεις που ενισχύουν το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να θεσμοθετήσει και να υλοποιήσει όλα όσα ακούσαμε σήμερα. Στη μάχη αυτή θέλουμε συμμάχους όλους σας. Θέλουμε τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, τους ανθρώπους των ΠΑΕ, τους παράγοντες, τους αθλητές, τους ίδιους τους φιλάθλους. Θέλουμε την ίδια την κοινωνία. Είμαστε σύμμαχοι με τις ποδοσφαιρικές εταιρείες, είμαστε σύμμαχοι με τον κόσμο του αθλητισμού, είμαστε σύμμαχοι με τους αθλητές. Η δυτική πλειοψηφία των ΠΑΕ έχει κάνει μάτσινγκ, έχει κουμπώσει πάνω στα άλλα αθλήματα, στον εραστέχνη, αλλά όχι στο ποδόσφαιρο. Το πρώτο μέτρο το οποίο παίρνουμε. Μία λέσχη ένα έμβλημα. Οτιδήποτε άλλο που δεν θα ανήκει εκεί θα είναι εκτός νόμου. Θα κλείνει, η αστυνομία θα αναλαμβάνει διαμέσου των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων της, το κλείσιμό της και την ποινική δίωξη όσων λειτουργούν τέτοιες λέσχες. Μία λέσχη ένα έμβλημα. Την ίδια στιγμή θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία των λεσχών με εκλεγμένα διοικητικά συμβούλια. Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων κάμερες. 2 μέρες πριν, η αστυνομική αρχή είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, να ελέγχει το σύστημα των καμερών. Λοιπόν, εκτός από τα γνωστά διοικητικά ποινικά μέτρα, τα οποία λαμβάνονται εκτός πλαισίου Υπουργείου Αθλητισμού, να πάρουμε ως κράτος κάποια επιπλέον μέτρα, ιδιαίτερα αυστηρά, αποτελεσματικά, που έχουν μέσα το στοιχείο της αυτοματοποίησης και καθόλου της υποκειμενικότητας. Ο παραδοσιακός τρόπος που η αστυνομία θα μπορούσε να ελέγξει θεωρητικά κάθε φύλαθλο που μπαίνει στο γήπεδο, κρατώντας το ειστήριο από το ένα και την ταυτότητα από το άλλο, θα τελειώσει. Πάμε πλέον σε ένα σύγχρονο τρόπο. Ο σύγχρονος τρόπος λέγεται κινητό τηλέφωνο. Στο κινητό τηλέφωνο θα υπάρχει το ηλεκτρονικό ειστήριο, το οποίο υφίσταται σήμερα. Το ηλεκτρονικό ειστήριο μεταβιβάζεται, το ξέρετε. Σήμερα το ηλεκτρονικό ειστήριο δεν θα μεταβιβάζεται από την ώρα που θα ψηφιστεί ο νόμος και θα εφαρμόσουν τεχνολογία. Το ηλεκτρονικό ειστήριο θα διασταυρώνεται μέσα στο κινητό και μόνο με την ταυτότητα η οποία θα υπάρχει επίσης μέσα στο κινητό του κατόχου φιλάθλου. Άρα, διασταύρωση ταυτοπροσωπείας θα γίνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η Επιτροπή του Εθνικού Συντονισμού θα αποτελεί ουσιαστικά το κυρίαρχο όργανο της σύμβασης και θα αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποδομών και μεταφορών, γιατί έχει να κάνει ακόμα και με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να βρεθούν εκείνες οι διατάξεις για την πιστοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Θα έχει εκπροσώπους από την δικαιοσύνη, τον αθλητικό εισαγγελέα, θα έχει εκπροσώπους από το αθλητικό κίνημα, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, διοργανώτριες αρχές, αλλά και από την Ολυμπιακή Επιτροπή, και επίσης θα έχει εκπροσώπους και από τους δημοσιογράφους και από άλλες. Τη ΔΕΑΒ βέβαια, την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, και από, όπως είπε και ο Υπουργός προηγουμένως, από τους φιλάθλους, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Λεσχών Φιλάθλων, ο οποίος ευελπιστούμε ότι τελικά θα λειτουργήσει και θα έχουμε κάποιους εκπροσώπους σε πανελλήνιο επίπεδο, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τη χώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.